Πάνω! Ψηλά, πιο ψηλά. Οπλοκατοχή στην Κρήτη. Κάποτε ήταν έθιμο. Κάποτε ήταν παράδοση. Σήμερα είναι παράβαση. Χιλιάδες όπλα βρίσκονται στο νησί, με τους μισούς κατοίκους της Κρήτης να τα χρησιμοποιούν και τους άλλους μισούς να κινδυνεύουν από αυτά. Είναι κρίμα. Σκοτώνονται άνθρωποι και μάλιστα συγγενείς. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Οι ίσυχοι πολίτες παρεστάγρυ, φοβούνται. Ούτε το σχολιάζουν. Μεταξύ μας το σχολιάζουμε, αλλά να το ακούσουν αυτοί δεν το σχολιάζουν. Το πρώτο ένασμα το δίνει το ίδιο το κράτος που τα ξεχνάει, ας πούμε. Δηλαδή, κάθε φορά που γίνεται κάτι θα ληφθούν μέτρα. Και το μόνο που κάνει ουσιαστικά είναι καμιά φορά να αλλάξει τον νόμο και να το κάνει λίγο πιο αυστηρό, αλλά όπου δεν ενοχλεί τους ψηφοφόρους. Άμα ενοχλεί τους ψηφοφόρους, δεν κάνουμε ούτε αυτό. Γάμοι, αραβώνες, βαφτίσεις, κηδείες, τα πανηγύρια, ακόμα και η Ανάσταση ή η Πρωτοχρονιά, σφραγίζονται από τον ήχο των Καλάσνικοφ. Μια ιδιαίτερη εγκληματικότητα, η οποία δυστυχώς την έχουμε σχεδόν σαν αποκλειστικότητα στην Κρήτη. Αγγίζει βαθιά μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση όλων των Κρητικών, άκρος συμβιβασμένη με τους ιστορικούς αγώνες, η οποία όμως στην πορεία των χρόνων διαστρεβλώθηκε κοινωνικά. Δεκάδες είναι τα περιστατικά τραυματισμών κάθε χρόνο από αδέσποτες σφαίρες. Άνθρωποι που βρίσκονται από τη μια στιγμή στην άλλη να κινδυνεύουν εξαιτίας της ανοησίας ορισμένων. Δεν είναι τόσο στα μάτια και συνείδηση του κριτικού κακό αυτό το πράγμα. Είναι λίγο παλικαριά, είναι λίγο έθιμο, είναι λίγο παράδοση, είναι λίγο μαγιά, είναι μια εκτόνωση. Η πλάνη αυτή η οποία έχει δημιουργηθεί ότι ουσιαστικά είναι άντρες γενναίοι όσοι κατέχουν όπλα, αντί να κατακεραυνοθεί από τους θεσμικούς εκφραστές της Λαϊκής Βούλησης, που είναι οι Έλληνες βουλευτές, εν τούτης συντηρείται για ευνόητους λόγους διαχρονικά, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να συντηρείται, να επιδεινώνεται, να διασυνδέεται και με το οργανωμένο έγκλημα σε κάποιες ουσιαστικά περιπτώσεις. Από την αρχή του χρόνου έως και τον Ιούλιο έγιναν περισσότερες από 300 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Μόνο το μήνα Ιούλιο συνελήφθησαν 56 παραβάτες. Η έλεγχη είναι καθημερινή, ακόμα και μετά από γάμους ή εκδηλώσεις γίνονται συνεχώς κατοίκων έρευνες, γίνονται ανεβρέσεις όπλων, γίνονται συλλήψεις. Το μυαλό του κριτικού περάσει ότι αυτό που κάνει αυτός ο άνθρωπος και έχει το όπλο μαζί του μπορεί να οδηγήσει κάπου και να στραφεί και εναντίον μου και κινδυνεύω και εγώ και τα παιδιά μου και ο συγγενής μου και όλα αυτά, και είναι πάρα πολύ σοβαρό σαν πράξη. Αυτό για να γίνει, πρώτα απ' όλα ο νόμος θα πρέπει να έχει μια σοβαρή ποινή, δηλαδή να κινδυνεύσει να πάει φυλακή. Εάν ένας άνθρωπος σε ένα χωριό πήγαινε φυλακή γιατί είχε μαζί του το πιστόλι, σίγουρα κάποιοι άνθρωποι θα επηρεαζόταν. Πολύ δύσκολο και οι αρχές να μπορέσουν να βρουν μια άκρη. Υπάρχουν πολλά χωριά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι πολύ κακό παρελθόν. Τι όπλα όμως κυκλοφορούν στην Κρήτη? Η λίστα των κατασκευθέντων που έχει ανακοινώσει η αστυνομία κατά καιρούς περιλαμβάνει όπλα για κάθε γούστο. Πιστόλια και περίστροφα, καραμπίνες και καλάσνικοφ, όπλα στυλό αλλά και σιδερογροθιές, ξυμφολόχες και μπαλτάδες, έως και χειροβομβίδες. Πώς έρχονται αυτά τα όπλα? Παλιότερα ξέραμε ότι χρησιμοποιούνταν τα νότια παράλια που ήταν πιο απομονωμένα κτλ. Εντάξει, τα όπλα μπορούν να έρθουν είτε από νότια που λέτε, αλλά έρχονται και από βόρεια, διότι είναι κατασκευή συνήθως ευρωπαϊκή κατασκευή. Υπάρχει όμως μεγάλη ποσότητα, η οποία υπάρχει στο νησί εδώ και πολλά χρόνια και ανακυκλώνεται ή από Αθήνα ή μεταφέρεται από Αθήνα. Όποιος φέρει μαζί του ένα όπλο, προφανώς θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα και την περιουσία και την ιδιοκτησία ορίστου αριθμού ανθρώπων, και όσο πειθαρχημένος και να είναι, αν οι περιστάσεις συνηγορήσουν, τότε το κακό δεν θα αργήσει να συμβεί. Τι πρέπει να γίνει για να πάψει το φαινόμενο? Αρκεί μια νομοθετική παρέμβαση που θα αυστηροποιεί τις ποινές για να βάλει μυαλό σε όλους αυτούς που θεωρούν πως το όπλο είναι δείγμα αντριοσύνης ή οικονομικής ευμάρειας? Και εμείς σαν κοινωνία, όταν βλέπουμε τον άλλο, ας πούμε, σε μια κοινωνική εκδήλωση να βγάζει το περίστροφο, το πιστόλι, το καλάσνικοφ και να παίζει... Κακός. Ο Σκουλάς ο Βασίλης, όταν παίζανε, όταν έκανε γλέντι και παίζανε μπαλωθιές, σου λέει εγώ σταματώ. Έτσι πρέπει να είναι. Απαγορεύονται. Τέλειωσε. Ή απαγορεύονται ή επιτρέπονται. Πρέπει να είναι πολιτική απόφαση. Δηλαδή, αυτό είναι κακό και θα το τιμωρούμε γιατί δεν το αποδεχόμαστε.
όσο δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, το μήνυμα που παίρνει ο πολίτης είναι ότι δεν είναι και κάτι πολύ σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει, αφού είναι ανεκτό, θα το κάνω.